Κοιτάξτε να δείτε, έχουμε δει έναν αναστημένο βίντεο στο Facebook όπου έναν νεαρό άτομο οδηγώντας το αυτοκίνητο του και μονολογώντας και λέγοντας ότι δεν υπάρχει ο κορονοϊός και θα πάει να εξακριβώσει και να διαπιστώσει στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας κατά πόσο υπάρχουν νοσηλευόμενοι. Έφτασε μέχρι το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας με παραστάσεις, κατάφερε να μπει από τις πρώτες βοήθειες από το Τμήμα Ατυχημάτων και Επιβόντων Περιστατικών, να φτάσει μέχρι των ουρολογικών θάλαμων που νοσηλεύονται τέτοιου είδους περιστατικά, χωρίς φυσικά να μπει μέσα. Είναι έναν... Πώς μπήκε δηλαδή μέσα στο νοσοκομείο, τι είπε εκεί στους αρμόδιους? Κοιτάξτε, επικαλείτουν ότι στην αρχή ότι είχαν κορονοϊό, να του δείξουν πού πάνε αυτοί που έχουν κορονοϊό. Του έδειξαν ότι πρέπει να χτυπήσει το κουδούνι να μπει. Μπήκαν από την κύρια είσοδο των πρώτων βοηθειών. Εκεί είναι κλειστές οι πόρτες, ναι, αλλά άμα ανοίξει η πόρτα, αντιλαμβάνεστε ότι μπορούσε κάποιος να μπει. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα θέμα το οποίο προσπαθούμε να δούμε και εμείς πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε περισσότερο τις εισόδους και εξόδους από το νοσοκομείο. Είναι ένα πολύ μεγάλο νοσοκομείο με πάρα πολλούς εισόδους, πάρα πολλούς εξόδους. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι αδύνατο να φυλακτούν όλοι αυτοί οι εισόδοι. Ναι, πρέπει να βρεθεί λύση όμως τώρα και με την πανδημία, γιατί ομιγέννη το εισβάλλει κάποιος, ο οποίος είναι και θετικός στον κορονοϊό, θα μεταδώσει τον ιό σε όλους τους ασθενείς και στο νοσηλευτικό προσωπικό βεβαίως. Εντάξει, δεν είχαμε τέτοια κρούσματα μέχρι τώρα τόσο έντονα από αρνητές βεβαίως της πραγματικότητας και του κορονοϊού. Ας ελπίσουμε ότι τα πλάνα και τα αυτά που είδε ο άνθρωπος θα τον πείσουν τουλάχιστον ότι το πρόβλημα είναι πραγματικό και δεν είναι φανταστικό. Υπάρχει αυτή η διάσταση, κύριε Χαριλάου. Το αντίθετο, εκείνο το οποίο προσπαθούσε να δείξει ή να πει ήταν ότι δεν νοσηλεύονται άνθρωποι με κορονοϊό. Αντιλαμβάνεστε ότι τέτοιες ενέργειες είναι καταδικαστές, είναι απαράδεκτες. Δηλαδή, βλέποντας το βίντεο, από τη μια μου ερχόταν να γελάσω, από την άλλη μου ερχόταν να κλαίω. Σας το λέω έτσι, σαν άνθρωπος, ο οποίος ζω την κατάσταση εδώ και μήνες καθημερινά. Πρέπει όλοι μας να αντιληφθούμε ότι αυτή τη στιγμή στα δημόσια νοσηλευτήρια νοσηλεύονται 187 συμπολίτες μας. Εκ των οποίων οι 51 είναι είτε σε συνθήκες μονάδας αυξημένης φροντίδας είτε σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Οι 31 είναι σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Δηλαδή ένας τους 6 είναι σε μονάδα εντατικής θεραπείας και ένας στους 4 νοσηλευόμενους αυτή τη στιγμή βρίσκεται και νοσηλεύεται σε συνθήκες μονάδας αυξημένης φροντίδας. Είδαμε και την είναι εθνική αναφορά, είδαμε και τους αριθμούς που είναι πάρα πολύ υψηλοί, κύριε Χαριλάου. Πάντως, αυτό που διαφοροποιείται λίγο τις τελευταίες ημέρες είναι ότι αποφασίστηκε να υπάρξει επισκεπτήριο σε ασθενείς που βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση με όλα τα μέτρα προφύλαξης, βέβαια. Εντάξει, είναι ένα δύσκολο εγχείρημα για εμάς. Πώς ακριβώς θα γίνει αυτό, για εξηγήστε μας και ποιους αφορά, γιατί δεν τους αφορά όλους, καταλαβαίνουμε. Δεν τους αφορά όλους, ναι μεν, πρέπει να γίνεται κατόπιν συνεννόησης μαζί με τον γιατρό, τον θεράπων ιατρό. Πρέπει να φέρει ατομικών προστατευτικών εξοπλισμών. Δεν θα είναι για όλη την οικογένεια, θα είναι για έναν εκ της οικογένειας και θα γίνεται σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, δηλαδή δεν θα γενικευθεί το θέμα αυτό. Είναι μια περίοδος δύσκολη, όπου όλοι μας πρέπει να τηρούμε όλα εκείνα τα μέτρα και δει μέσα στους νοσοκομιακούς χώρους για να αποφύγουμε την διασπορά της λίμωξης. Μάλιστα, μια συζήτηση που είχαμε κάνει και μαζί το προηγούμενο διάστημα και έχει να κάνει με ακριβώς αυτό το πράγμα, δηλαδή με την ψυχολογική διάσταση και την ψυχολογική αντιμετώπιση του κορονοϊού μέσα στα νοσοκομεία ειδικά, ήταν μήπως υπάρξει κάποια τεχνολογική λύση για να μπορέσουν οι άνθρωποι που δεν βλέπουν τους γονείς τους ή τους δικούς τους για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα να έρθουν σε επαφή μέσω της τεχνολογίας. Δεν έχει γίνει κάτι, αντιλαμβανόμαστε, μέσω από αυτό. Υπάρχουν και διάφοροι σύνδεσμοι, κύριε Χαριλάου, όπως οι σύνδεσμοι φίλοι των ασθενών και τα λοιπά, που θεωρούμε ότι θα ήταν πρόθυμοι να βοηθήσουν υπό κάποιες συνθήκες σε αυτό το εγχείρημα. Η κάθε βοήθεια είναι πρόσδεκτη. Αυτό θα πρέπει να γίνει συντονισμένα όμως και με κεντρικό σχεδιασμό. Δεν το σκέφτεστε ακόμα? Όχι, το έχουμε εφαρμόσει ήδη αυτό το πράγμα.
μπορεί να μην είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό, αλλά σε ένα βαθμό γίνεται. Δηλαδή, έχουμε εφοδιάσει τις κλινικές COVID με tablet, όπου με την βοήθεια του προσωπικού μπορεί να συνδεθεί ο ασθενής μαζί με την οικογένεια του μέσω Skype για να μπορέσουν να επικοινωνήσουν. Επιπρόσθετα, περισσότεροι νοσηλευόμενοι έχουν κινητά τηλέφωνα όπου μπορούν πάλι μέσω Skype να επικοινωνήσουν. Υπάρχει το Wi-Fi ούτως ώστε να μπορέσουν να επικοινωνήσουν. Προσπαθούμε με κάθε τρόπο να φέρουμε σε επικοινωνία τους νοσηλευόμενους μαζί με τις οικογένειές τους, γιατί είναι δύσκολες. Και δεν είναι και καμιά πολύ ακριβή διαδικασία, αντιλαμβανόμαστε. Στη σημερινή εποχή που όλοι έχουν ένα κινητό, ένα τάμπλετ και έχουν πέσει και οι τιμές, η σύνδεση είναι εύκολη, θα μπορούσε να γίνει έτσι με ένα καλό σχεδιασμό, όμορφα και άνετα. Συμφωνώ μαζί σας ότι πρέπει να γίνει ως γενικός σχεδιασμός αυτό το πράγμα και να μην γίνεται είτε περιστασιακά είτε εκεί και όπου υπάρχει θέληση μόνο. Το λαμβάνω πολύ σοβαρά υπόψη αυτό το οποίο βλέπετε και να είστε σίγουροι ότι θα μεταφερθεί εκεί και όπου πρέπει, ώστε να δώσουμε περισσότερες λύσεις στους νοσηλευόμενους. Γιατί όσο πιέζονται και τα νοσηλευτήρια και γεμίζουν οι κλίνες, κύριε Χαριλάου, το ξέρετε καλύτερα, η ψυχολογία πέφτει, το ηθικό δεν είναι και στα καλύτερά του. Και για τους νοσηλευόμενους βεβαίως και για τους νοσηλευτές και το ιατρικό προσωπικό. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ και ευχόμαστε την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε να έχουμε και θετικά νέα. Να είστε καλά. Καλή